χείλη γλυκά φυσαρμονικά. Γίνηκαμε φίλοι, μελέγαμε μονικά. Κοίτα με για να γίνω δυνατό σαν τη φωτιά, όμορφο σαν δειλινό, να σου κλέψω την καρδιά. Το όμορφο τραγουδάκι που σου χάρισε και ήταν και ωραίο και ήταν το φίλο μου του Ανδρέα του Πετρόπουλου, ένας καλλιτέχνης που έχει γράψει ιστορία εδώ στο Μόντρεαλ τα παλιότερα χρόνια. Μην κοιτάς τώρα που είναι η καιρή χαλεπή και ο κόσμος δεν βγαίνει δεν να έχει τραγουδήσει, αλλά κάποτε γλεντάγανε, χορεύανε, διασκεδάζανε. Είχαμε μπουζούκια, είχαμε μουσικές σκηνές, είχαμε και ωραίες φωνές. Και όπως διαπιστώσανε και οι φίλοι μας, συνεχίζει να είναι δυνατή φωνή ο Ανδρέας. Κατά το πλήσον ζει στην Ελλάδα. Πλέον τον ακούνε στην Ελλάδα. Αλλά και το Μόντρεαλ είναι η δεύτερη του πατρίδα. Τον έχουμε κοντά μας. Καλώς ήρθες, Ανδρέα μου. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε. Άλλωστε εμείς επικοινωνούμε και μέσω των ηλεκτρονικών της στην Ελλάδα που είσαι. Λοιπόν, έφτασες πριν από μια εβδομάδα κοντά, εδώ στο περίπου. Πώς είναι τα πράγματα στον καλλιτεχνικό χώρο μας? Τα πολιτικά τα ξέρουμε, είναι της κακομοίρας γίνεται εκεί. Όπως είναι και για όλο τον κόσμο, είναι ακόμα χειρότερα και στον καλλιτεχνικό. Στον καλλιτεχνικό κόσμο. Δηλαδή δεν βγαίνει ο κόσμος να διασκεδάσει. Δεν έχει λεφτά για να βγει. Δεν έχει λεφτά. Το κέφι υπάρχει. Αλλά το κέφι υπάρχει. Δεν υπάρχει το χρήμα. Εντάξει, ένα Σάββατο μπορεί να βγούνε, ναι. Αλλά τα μαγαζιά δεν είναι οι λογαριασμοί που γινόντουσαν. Ναι. Και με ένα Σάββατο δεν κρατείται μια επιχείρηση. Ένα μαγαζί. Ποιο σχήμα να κρατηθεί πρώτο? Δουλεύουν Παρασκευή, Σάββατο. Και τα μεγάλα σχήματα που. Ναι. Τώρα μιλάμε για τα μαγαζιά που βγάνει λαϊκούς τραγουδιστές και ονόματα. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος τρόπος διασκέδασης με την νεολαία, η οποία δεν πάει φερρυπίν στα μπουζούκια, όπως θα τα πούμε έτσι με μια έκφραση. Mm-hmm. Αλλά πάει στις δίσκο, πάει σε όλα εκείνα. Μπα, έχουν κόψει. Εγώ παράδειγμα, είμαι γέννημα Θρέμα Πειραιώτης. Ναι. Και μεγάλωσα και γεννήθηκα. Υπήρχε ένα μαγαζί στο μικρό λίμανο, οι Δίτες, ναι, που καθόσουν ουρά τουλάχιστον, ναι, τι να σου πω, 200-300 μέτρα ο κόσμος ουρά για να μπει μέσα. Τώρα πάθει και κάτι και μπαίνει. Και βρίσκει και τραπέζι. Και βρίσκει και τραπέζι. Και βρίσκει και τραπέζι. Καλά, αναμφισβήτητα ο χώρος της οικονομίας παίζει σπουδαίο ρόλο, αλλά πάντα υπάρχουν τα μπαλάντια. Εκείνα που δίνουν την ευκαιρία να βγει ο κόσμος να διασκεδάσει. Εγώ θα έλεγα ότι εκείνοι οι άνθρωποι ήταν πάντα που βγαίνανε και έξω. Και δεν νομίζω ότι χάσανε το παιχνίδι αυτή. Και λεφτά έχουν και διασκέδαση κάνουν. Ένα 15-20% έχει λεφτά. Ναι. 15%. Αλλά τι θα το κάνει. Με μετράμε όμως. Δεν κρατιέται. Όταν ένα 80% υποφέρει στην Ελλάδα, εδώ παίρνουν περιουσίες, παίρνουν σπίτια, χάνουν και πολλά. Και το κέφικα κατά ψέματα και την όρεξη να βγει και εύκολα. Και με τι ψυχολογική κατάσταση. Αυτό ακριβώς. Είναι όμως ο μόνος λόγος που πραγματικά εμποδίζει την έξοδο των. Ο οικονομικός λόγος. Μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη διαφορά στο τραγούδι. Στο νέο κύμα, το οποίο έχει αλλάξει, έχει γυρίσει τον κόσμο πάνω κάτω. Στην ποιότητα. Στην ποιότητα και στον τρόπο διασκέδασης. Οι περισσότεροι σήμερα δεν είναι λαϊκοί τραγουδιστές, γιατί όταν μιλάμε για διασκέδαση, μιλάμε μπουζούκια, διασκέδαση. Και τώρα πας και ακούς φερρυπίν καντάδες από λαϊκά στόματα. Ναι. Είναι τώρα τελευταία, ναι, εγώ με χρειατήκα άκουσα. Από λαϊκούς τραγουδιστές. Ναι, χρειάζεται πλέον καλλιτέχνης να κάνει σχεδόν τα πάντα για να μπορέσει να καλύψει και τον εαυτό του. Και θέλω να καταλήξω κάπου ότι το 93 όταν έκανα πήγα και έκανα τον πρώτο συνδικάτο. Πήγαινε σε εταιρείες, Μήνος από εδώ από εκεί. Μου λέγανε σε τι στήλη, σε πού είσαι, λαϊκός. Τώρα έρχομαι και τα βλέπω και γελάω μέσα μου. Τους λέω είμαι απ' όλα. Μπορώ να πω και δημοτικά και λαϊκά, δημοτικά. Αυτή η δουλειά είναι μοντέρνα, ελαφρολαϊκή. Ναι.
Και τώρα βλέπω ότι οι λαϊκοί που ήταν σταμπιλαρισμένοι, λέμε, αυτό είναι λαϊκό. Λαϊκή φωνή. Ναι. Και τους βλέπω και τραγουδάνε ναι. τα πάντα. Μια φωνή καλή, μια φωνή καλή. Και όταν είναι δουλεμένη η φωνή και έχει δουλέψει και το λαϊκό τραγούδι, έχει τζαζ, ρόμο, μουσάκι, όλα και τα μοντέρνα. Και έχει δουλέψει, μπορεί να τα πει όλα. Το θέμα είναι, είναι αρνητικό, Μαρία, για όλους. Και το λέω με την εξής έννοια. Βλέπουμε τώρα τη βιομηχανία της μουσικής, του τραγουδίου ιδιαίτερα. Και παράγει καθημερινώς εκατοντάδες καλλιτέχνες. Όλα εκείνα τα σοου. Εργοστάσιο. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε. Για να μπει σε κάποιο στούντιο, σε κάποια άλλη εποχή, έπρεπε. Να δουλέψεις και να προβάλλεις τον εαυτό σου. Λοιπόν, τώρα αυτό δεν έρχεται εις βάρος των ίδιων των παιδιών. Που πραγματικά τι γίνεται. Ακούγεται ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένα όνομα, είτε γιατί μπήκε στο Fame Story, είτε βγήκε από τη σχολή του Fame Story. Και μέσα σε ένα χρόνο έχει εξαφανιστεί, εξατμίστηκε. Αυτό είναι δυστυχία για τους καλλιτέχνες που βγαίνουν εκεί. Ναι. Μπορεί να βγει ένας καλλιτέχνης, να πεταχθεί να γίνει. Είναι, υπάρχουν φωνές, υπάρχουν πολλές καλές. Δύσκολο να ξεχωρίσει απλά μία φωνή ναι. αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς όμως παρατάνε τις δουλειές τους, κατ' εμέ θα πρέπει να κυνηγάνε πρώτα τις δουλειές τους, φυσικά. Την επιστήμη τους και να το έχουν σαν δεύτερο. Και αν τους κάτσε, έκατσε. Ναι, ναι. Στις μέρες μας δεν μπορείς να βασιστείς με τίποτα. Όχι. Πάνω σε αυτό το τομέα που είναι η διασκέδαση που ζεις. Αυτή η πληθώρα των καλλιτεχνών, αυτή η βιομηχανία που έχει έρθει μέσα από κάποια κανάλια και από εκπομπές ειδικές, γιατί έτσι κάνουν τα χρήματά τους, είναι εις βάρος των ίδιων των παιδιών. Εντάξει, τον κάνουμε αστέρι. Η τηλεόραση είναι που σε κάνει. Φαινομενικό. Μπράβο. Μα η τηλεόραση. Σε μηδέν χρόνο. Κατά ψέματα, η τηλεόραση θα σε βγάλει και θα σε κάνει. Στο πάρκο μέσα να δουλέψουμε. Δεν μπορείς να σταρίξεις ένα πρόγραμμα και δεν μπορείς να κρατήσεις και το κοινό. Όντως είναι. Έτσι είναι. Εγώ είμαι να προστατευτεί. Συγκεκριμένα ήμουν 7 χρόνια. Πέρα από την απαγοήτευση που νιώθουν τα παιδιά, γιατί ξέρεις, θα πει να σε σκόσουν στα ουράνια και να σε απολύσουν, να σε σκάσεις. Ήταν μια φούστα. Ναι, τα μία αυτά. Μα το είπα προηγουμένως. Υπάρχεται όμως εσείς οι παλιοί εκεί πέρα, Αντρέα μου, και βλέπω ακόμα παλιούς τραγουδιστές οι οποίοι κλέβουν την παράσταση. Πολύ. Η Πίτσα η Παπαδοπούλου, για παράδειγμα, μια υπέροχη κυρία. Κρατιέται παρά το. Και κρατιέται και είναι και μεγάλη φωνή. Ναι, και μεγάλη φωνή. Και μεγάλη δηλαδή φωνή. Και σαν την Πίτσα είναι πάρα πολύ. Ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος τα ξέρει καλά γιατί τραγουδάει κι αυτός. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά. Κρατάνε την παλιά και τους μιμούνται οι νέοι. Βλέπεις τώρα τραγούδια διαχρονικά, προσπαθούν οι νέοι να σου πω, και... Να σου πω κάτι, Γιάννη μου. Ναι. Σε λέω έτσι, σου μιλάω στον ελληνικό γιατί είμαστε φίλοι χρόνια. Φίλοι και γι' αυτό επέτρεψέ μου να σου μιλάω στον ελληνικό. Ναι, όλοι και καινούργοι καλλιτέχνες στα προγράμματά τους μπορούν να πούν τα δικά τους 5-6 καινούργια τραγούδια. Μετά βλέπεις και λένε όλα τα παλιά. Θα πιάσουν το παλιό ρεπερτόριο. Τα χορευτικά, τα διασκεδαστικά, ναι. Όλα. Αλλά κατά ψέματα τα τραγούδια που γράφτηκαν και υπόθηκαν πίσω του. Έχουν μείνει, έχουν μια ουσία, έχουν τα λόγια, οι στίχοι έχουν. Μετράει πάρα πολύ. Ο στίχος μετράει. Και πόσο μάλλον όταν και η φωνή είναι δουλεμένη και ξέρει πώς να πατήσει πάνω στις νότες, μπορεί και το επαγγέλνει με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ ήμουν ένα διάστημα 7 χρόνια στον Καβοντόρο. Δουλεύαμε πρώτα 4 μέρες, μετά το πήγαμε 3 μέρες. Παράλληλα όμως έχει και μια αίθουσα που κλείνει όλο γάμους, βαφτίσεις. Και ήμουν μόνος που μεταφερόμουν, με βάζει να ντουμπλάρω, να βγάζω το πρόγραμμα. Κάτω, εγκαγούδακα πάνω, πήγε τους έβγαζα και μια ώρα κάτω πρόγραμμα. Μια ώρα που... Ναι, τα χορευτικά και αυτά. Αυτή και ξεκινήσω, κρατάνε όλη τη νύχτα. Αυτό είναι. Ναι, μπορώ να τραγουδάω όλο. Οι μπαταρίες δεν τελειώνουν με τίποτα. Γιατί δεν έχω σταματήσει ακόμα. Και Ρέμο και Πλούταρχο και Τερζή. Όλα είναι. Τον άμα τη θάλασσα με λίγα λόγια. Αυτό είναι. Αντρέα, εδώ τι κάνουμε τώρα. Εδώ πώς βλέπετε. Σε έχουμε κοντά μας. Εδώ πλέον θα παραμείνω. Εδώ ναι. θα το Σκοπεύεις προσπαθήσω. Να πας σε κάποιο μαγαζί. Δεν έχουμε και μαγαζί. Μαγαζιά δεν υπάρχουν. Αυτό δεν υπάρχουν. Απλά τώρα. Και έχουμε τόσες Έλληνες και θέλουμε μαγαζιά. Θα κοιτάξω να κάνω ορισμένες συνεντεύξεις όπως είχα σε ένα τώρα. Να με ξαναθυμηθούν οι παλιοί. Εσείς και να σε μάθουν οι νεότεροι. Εμείς θα παίζουμε τα τραγούδια σου, να το ξέρεις. Γιατί έχεις πάρα πολλά τραγούδια. Έχω κάνει πάρα πολλά. Και έκανα και με τον Βασιλάκη τον Γαλάτη τον περασμένο Ιούλιο, κάπου 17 τραγούδια. Και θα ξαναγράψω άλλα. Στο στούντιο του, ναι, στο στούντιο και έχουν βγει πάρα πολύ καλά. Και είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που υπάρχουν μέσα στο μέσο. Ένα πολύ ωραίο καλλιτέχνη, διαχρονικό. Όχι μόνο καλό παιδί, βοηθάει και του ναι, και καλλιτέχνη καλό. Και καλλιτέχνη καλό. Βεβαίω. Ο Βασίλης έχει γράψει ιστορία και μάλιστα πάρα και πολύ. Έχει προχωρήσει, εγώ του έδωσα συγχαρητήρια. Έχει προχωρήσει και πάρα τεχνολογικά. Πολύ. Και τεχνολογικά, ναι. Λοιπόν, έχετε προγραμματισμένο κάποιο εκδήλωση. Θέλω να σου ευχηθώ καλή σταδιοδρομία στη νέα σου πατρίδα ξανά.
Εδώ. Εδώ. Νέα. Να σου πω ποτέ, ο Καναδάς για μένα είναι η πατρίδα μου. Δεν ξέρω. Πιο πολύ για την Ελλάδα. Ναι. Πιο πολύ για την είσαστε Ελλάδα. Και εσείς από αυτούς που είσαστε χωρισμένος εντελώς στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τη χώρα αυτή τη λάτρεψα εγώ και τη λατρεύω. Μπράβο. Τώρα ετοιμάζομαι να κάνω, θα δούμε, θα κάνω μια συναυλία. Θα αποχαιρετήσουμε με ένα, θα κάνεις συναυλία. Θα ετοιμάσω μια βραδιά, εκεί είμαι στη σκέψη να την κάνω συναυλία ή να κάνω μια βραδιά να διασκεδάσει ο κόσμος. Μάλλον για βραδιά να διασκεδάσει. Εμείς θα είμαστε κοντά σου, να καταγράψουμε όλα τα γεγονότα. Ναι, ασφαλώς, ποιος άλλος θα. Και βεβαίως πριν πάμε, θα ξανάρθεις πάλι εδώ πέρα. Έχω ένα σωρό όμορφα τραγούδια, μου έφερες. Θα ακούσουμε ένα ακόμα για να σε αποχαιρετήσουμε και βεβαίως σε κάθε πρόγραμμά μου να ξέρεις ότι η φωνή σου θα ακούγεται, γιατί σε αγαπάω εγώ. Ξέρει να διασκεδάζει τον κόσμο. Όχι, μα πραγματικά. Αν είχε διασκεδάσει με τον Αντρέα τον Πετρόπουλο, θα περάσει όμορφα. Θα ήθελα να το ζήσω και αυτό. Αντρέα μου, καλώς ήρθατε. Να το ζήσουμε, να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα και να είμαστε καλά όλοι. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Και να περνάμε λοιπόν, καλά. Στο τραγούδι μας. Είσαι ο κόσμος στα παλάτια μου, με διστάζουνε τα μάτια μου όταν σε γλυκό κοιτώ. Μόνο εσύ υπάρχεις μάτια μου, μάτια μου, γαλάζια μάτια μου. Μόνο εσένα θέλω μάτια μου, γιατί εγώ σε αγαπώ. Τα δυο σου χείλη μελισσά μαγείξαν και παρέλυσαν, μαγείξαν και παρέλυσαν, και μόνο εσέ, και μόνο σένα θέλησα. Μόνο εσύ υπάρχεις μάτια μου, είσαι ο κόσμος στα παλάτια μου, με διστάζουνε τα μάτια μου όταν σε γλυκό κοιτώ. Μόνο εσύ υπάρχεις μάτια μου, μάτια μου, γαλάζια μάτια μου. Μόνο εσένα θέλω μάτια μου, γιατί εγώ σε αγαπώ. Τα παλάτια μου με ληστάζουνε τα μάτια μου όταν σε γλυκό κοιτώ. Μόνο εσύ υπάρχεις μάτια μου, μάτια μου, γαλάζια μάτια μου. Μόνο εσένα θέλω μάτια μου, γιατί εγώ σε αγαπώ.